και τέταρτον άκουσα να δείτε. Ναι, είναι 25 χρόνια, αλλά εντάξει, οι πρώτες δουλειές μένουν εξίτηλα γραμμένες. Όλη η αγωνία, θα το πάρουν το σύριελ, θα το πάρουν οι συζητήσεις. Ειδικά όταν πρόκειται για την παρθενική σου, ας το πούμε έτσι, δουλειά. Όλοι κάπως ξεκίνησαν. Ο Κουτελιδάκης μας είπε ότι θα μετράτε τις διαφημίσεις για να δείτε αν έχει επιτυχία. Και καθόμαστε και μετράγαμε. Και λέγαμε 1, 2, 3 προϊόντα, ας πούμε, μετράγαμε. Σήμερα είχαμε 20 προϊόντα. Δεν υπήρχαν να δημοσιεύονται. Δεν είχε μπει στην αρχή πώς τη λένε, οι ακροματικότητες. Θεματικότητες. Ναι, δεν υπήρχαν. Όπως επίσης δεν κοβόντουσαν και τα σύριαλ στη μέση για τις διαφημίσεις. Είχε διαφήμιση στην αρχή και στο τέλος. Δεν υπογράφω. Μάνα, γιατί μας τα άφησες εξ αδιαρέτου. Εγώ το πιο χαρακτηριστικό που θυμάμαι ήταν το τελευταίο γύρισμα των Χαρίτων. Οι τρεις χάρτες δεν μπορούσαν να το κάνουν το γύρισμα. Πήγαινε να μιλήσει η Άννα, με το που ξεκίναγε τη φράση, άρχισε να κλαίει. Με τις 5, 6, 7, 8 φορές δεν το θυμάμαι πόσο, κατάφερε η Άννα το ξεπέρασε. Πάει να μιλήσει η Νένα, με το που πάει να μιλήσει, τσάτρα πάτρα, τάκ, την παίρνουν τα κλάματα. Αφού τα κατάφερε η Νένα, ας πούμε, σκούντα βρόντα. Πάει να μιλήσει Μίνα, άντε πάλι τα κλάματα. Και τέλος πάντων, αυτό λέγαμε ότι εδώ θα μείνουμε για πάντα. Τι είναι, Όλγα μου, τι έπαθες? Θυμάμαι ένα ανιψάκι του Μιχάλη που είχε φέρει, γιατί θα χρειαζόμαστε ένα παιδί. Το οποίο μόλις έδινε εντολές ο Στέλιος, φάνε σκάσε Στέλιο και σταμάτα για το γύρισμα. Συνέχεια όμως. Κάθε δυο λεφτά, θέλαμε να το σκοτώσουμε το παιδάκι. Και στο τέλος το βρήκα και με ένα σακουλάκι ποτικό φάρμακο και του έλεγα το φάγες, κοντέψα να τρελαθούμε. Το οποίο τώρα είναι μηχανικό, στοργό, είναι ότι τα χρόνια περνούν. Στο Μέγκα και στη ζωή μας γενικότερα έχουμε κάνει δύο τηλεοπτικές δουλειές. Τρεις χάρτες, δίσης Χαμαρτίν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κύριε Μανιάτη! Κύριε Μανιάτη! Τι φωνάζεις ρε Πέτρο, τι φωνάζεις, να σ' ακούσω κουφός! Στο κουφού τη μόρτα όσο θέλεις βρόντα. Κάπου προς το τέλος του δίσης Χαμαρτίν είχαμε αποφασίσει να χωρίσουμε τα τσανάκια μας. Γιατί το καθημερινό, κάθε μέρα γράψει και με τις δίσης Χαμαρτίν που σκηνοθετούσαμε κιόλας, ήταν ψυχοφθόρο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή κάπου θέλαμε ένας να σκοτώσει τον άλλον. Ναι, αλλά πώς θα τη φέρνατε την Κορομιλά, κυρία Γιολάντα? Το Μέγκα έδωσε 200 εκατομμύρια για να την πάρει. 400 θα έδινα εγώ για να στη φέρω. Χάρτες δίσης Χαμαρτίν συνολικά ήταν μια εφταετία. Αυτή η εφταετία σήμαινε 7 μέρες τη βδομάδα χωρίς καμιά συζήτηση, 10 ώρες την ημέρα δουλειά χωρίς συζήτηση και διακοπές. Από 5-10 το πολύ έως καθόλου μέσα στον χρόνο. Ντολόρες, πού βρήκες το σπίτι? Πήρα διεύθυνση από σενιό Ρασούλα. Διαφέρεται ήταν το πρώτο σίριαλ που έγινε ποτέ στην ιδιωτική τηλεόραση. Παίζεται το επεισόδιο που κάνω την πρώτη μου εμφάνιση σαν Ντολόρες, Ισπανίδα. Ξαφνικά άρχισε όλο ο κόσμος να μου μιλάει. Ταράχτηκα, τρόμαξα και μετά, δεν ξέρω, ζαλίστηκα, μου ήρθε να λιποθυμίσω, ήταν ένα πράγμα πολύ παράξενο. Εκεί κατάλαβα τη δύναμη του μέσου. Μπαίναμε σε κάθε σπίτι, ήταν μια συγκλονιστική αίσθηση. Τι θα νομίζουν τώρα οι άνθρωποι για μας? Τι θα νομίζουν ότι είμαστε δύο κορόιδα που σκάσαμε 210 χιλιάρικα στα καλά καθούμενα, αυτό θα νομίζουν. Στο Μέγκα με το High Rock κάναμε το πολύ μεγάλο μπαμ μαζί με τον Τάσο Χαλκιά. Από τη μία μέρα που δεν σε ήξερε κανένα, την επόμενη μέρα σε ήξερε όλη η Ελλάδα, ας πούμε. Τεράστια επιτυχία. Και όχι μόνο το High Rock, μετά ο Πέτρος και τα κορίτσια του, το Σελαβί. Η τεράστια επιτυχία και το πιο αγαπημένο μου, ας πούμε, το 50-50. Γιωργάκο μου, τι είναι αγόρι μου, τι κάνεις εκεί, παίζεις, κόβεις? Γιατί τα κόβει όλα αυτά, γιατί τα κόβεις αυτά? Τα χρειαζόμαστε, έτσι μου είπε η κυρία Ελισάβετ. Αλήτη, τι σου μιλάς εγώ? Το High Rock, ας πούμε, που ήταν από τα πρώτα, από ότι νομίζω 2 χρόνια λειτουργούσε ήδη το κανάλι, ούτε νούμερα καταλαβαίναμε, δεν είχαμε ιδέα τι είναι αυτά τα πράγματα. Και μιλάμε τότε για τεράστια, δηλαδή εκ των υστέρων θυμάμαι ότι υπήρχε επεισόδιο του High Rock που είχε κάνει 75%. Γιατί βλέπεις κανέναν άλλον εδώ μέσα? Στο High Rock είχαμε και τα παιδάκια. Ο Τάσος είχε την Ιωάννα, την κόρη του, και εγώ είχα τον Κωνσταντίνο. Που ο Κωνσταντίνος όταν ξεκίνησε το σύριαλ ήταν 6 μηνών. Επί 2-2,5 χρόνια το παιδί μεγάλωνε μέσα στο στούντιο. Δηλαδή ήταν μαζί μας 9 με 10 ώρες την ημέρα, ας πούμε. Και θυμάμαι ότι ο Κωνσταντίνος πρωτομίλησε σε σκηνή στο High Rock. Δηλαδή, πάει ο Τάσος και κάνει, λέει έτσι, για πλάκα στον Κωνσταντίνο: Κωνσταντίνε, πού είναι ο μπαμπάς? Και λέει ο Κωνσταντίνος: Ο μπάνιο. Στο μπάνιο. Χθες το βράδυ. Ναι, θέλω να μιλήσουμε για χθες το βράδυ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο
Θυμάμαι στο σημάδι του έρωτα τους άπειρους σκοτωμούς που είχαμε τον Τζόρτζογλου. Άπειρους. Εγώ έλεγα τα λόγια, την άλλη μέρα τα άλλαζε εγώ. Πήγαινε και ένα παράπονο στράτος, κάποια στιγμή ο σκηνοθέτης δεν ήξερε ποια λόγια θα πούμε τι. Υπήρχαν μέρες που γινόταν ομπειρικοί καυγάδες. Αλλά πάντα στο τέλος υπήρχε μια εκτίμηση του ενός για τον άλλον. Φοβάσαι. Βοηθώ. Τι. Τον εαυτό σου. Θεωρώ το Μέγκα στην ιδιωτική τηλεόραση έκανε την πολύ μεγάλη διαφορά. Ήταν το μεγάλο κανάλι. Έτσι, ε. Έτσι. Το Τζιβαέρι, ας πούμε, πηγαίναμε στα Κύθυρα. Μέναμε εκεί, ζούσαμε εκεί. Ερωτευόμασταν εκεί. Δηλαδή, πραγματικά ήμασταν ερωτευμένοι μεταξύ μας. Θυμάμαι τότε ήταν η Κατερίνα Ηλέχου, πανέμορφη. Την είχε ερωτευτεί ο διευθυντής φωτογραφίας. Θυμάμαι αυτό με το άλογο που εγώ δεν ήξερα να υπέρω. Και μου λέει, όχι, πρέπει να κάνεις μαθήματα. Είχα πάρει το κολλάι στην αρχή, λέω, ωραία, μια χαρά. Τη δεύτερη φορά, θελά μου, κρατήθηκα από τα μαλλιά του αλόγου. Και ξαφνικά αρχίζει να τρέχει το άλογο, να έχουν όλοι πανικοβληθεί. Με έχει πετάξει 2 μέτρα κάτω. Δηλαδή, έχω φύγει εγώ αλλού στον αχυρόν. Ευτυχώς ήμουν μέσα στα άχυρα. Αλλά βέβαια, εμείς το φοβερό σλόγγαν, ότι μην ξαναδώσετε ζώο στη βάνα. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να φέρετε, λέει, φορητά ή ψεύτικα. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ στα χωράφια. Ωραία ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι μου δόθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί ήμουν άγνωστη. Έκανα την ακρόαση, μου είπαν ότι με θέλουν, είχαν τους συνδυασμούς τους και ξεκινήσαμε τη συνεργασία αρχικά για τα 4 πρώτα επεισόδια και βλέπουμε. Μετά πήγα στα 9 και μετά έμεινα μέχρι το τέλος. Ακόμα και τώρα αυτός ο ρόλος με κυνηγάει, η Ατάκα η γνωστή. Τι έγινε, Κωστάκη? Σε γουστάρει η χωριάτισσα? Την παράσταση που έπαιζα πέρσι, έλεγα αυτή την Ατάκα. Ήρθε να δει την παράσταση ο Λευτέρης ο Καπώνης. Την ώρα που ήταν από εδώ η Ατάκα, μου πιάσε ένα κόμπος εδώ. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ουέλα Τάμπλε, τι με ρώτησε? Πού είναι το τραπέζι? Στο σαλόνι. Με παίρνουν τηλέφωνο. Θέλω να σας προτείνω μία δουλειά. Γιατί λέω, δεν θέλω. Στο καλό. Η κυρία Ειρήνη Κουμαριανού σας σύστησε. Με παίρνει η Ειρήνη και μου λέει, Εφη, είναι ο ρόλος στη ζωή σου. Καλά, λέω, θα έρθω. Καλώς. Φτάνω λοιπόν εκεί τώρα. Φυσικά δεν ήξερα κανένα. Εγώ η Ειρήνη δεν είχε έρθει. Βλέπω ένα παλικάρι του εδώ. Μου λέει, κυρία Παπαθεοδόρη, θα σας έχουμε μαζί μας. Τι να του πω εγώ, πού σε λένε. Και ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια. Ήρθα για να μην είστε μόνοι σας. Η μανούλα μου ήταν, έζησε σχεδόν 100 χρονών. Κάπου ήταν λίγο Θεοπούλα. Και μιμήθηκα αυτά τα πράγματα. Ψέτσιποτες. Ότι όταν πρωτοβγήκε το πρώτο επεισόδιο, το βλέπω και λέω, πω πω χάλια είμαι. Με παίρνει ο Γιώργος και μου λέει, κυρία Έφη, επιτυχία μεγάλη. Τι λες, Γιώργο μου, του λέω, δεν βλέπουμε. Κλείναν τα μαγαζιά τους, μου λέγανε οι άνθρωποι, για να προφτάσουν το παραπέντα. Τηλεόραση βλέπετε? Είσαι τρελός με τόσα ζητήματα που έχουμε εδώ. Στην πραγματικότητα, βέβαια, στο Μέγκα έχω κάνει 2 από τα πιο αγαπημένα μου. Το Παραπέντε και την Εθνική Ελλάδος. Παρασκευή στις 4.30. Α, στις 4.30 δεν γίνεται, γιατί βλέπουμε το Χουάνι Παρθένα εκείνη την ώρα. Με την Τάλια πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα πλάσμα αλόκοτο που στην πραγματικότητα δεν το συναντάμε. Μπράβο, πολύ καλό! Η Εθνική Ελλάδος νομίζω είναι μια δουλειά που δεν είχαμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο στη τηλεόραση. Να θίγονται τόσο σοβαρά πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Έκανε ένα διάλειμμα και ξανά προς τη δόξα θα τραβήξει. Να πάρεις εσύ καρότσι, εγώ θα το πάρω το καρότσι. Γιατί, τι θα πάρεις εσύ? Το καρότσι το παίρνουν οι αδελφές, εγώ τι θα το κάνω? Αγάπη μου, οι αδελφές παίρνουν τεκνά, δεν παίρνουν καρότσια. Στη Δήμητρα αρχικά χρωστάω το ότι έγινα αγαπητός και γνωστός στο ευρύ κοινό. Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Το πότε θα γίνω μάνα είναι αμέτρητες οι φορές που το έχω ακούσει στο δρόμο. Να μου το φωνάζει ο κόσμος. Ήταν ο τίτλος της σειράς. Είμαι της Γερακίνας γιος, είμαι της Γερακίνας γιος. Έφτανα σε ένα γύρισμα και είχα πάει με ταξί. Και συζητούσα εγώ με τον ταξιτζή και του είχα πει για παλιότερο ότι είχα ένα πόνο στο στήθος. Αγόρι μου, μου λέει, να πας να το κοιτάξεις αυτό τώρα, δεν μπορείς να το φαίνεις. Και μπήκα τρομαγμένος στο γύρισμα και μου λέει η Δήμητρα, λες, τρόμαξε ο ταξιτζής? Ναι, γιατί δεν ρωτάς, λέει, και ένα μικραυλικό να πάρεις και μια δεύτερη γνώμη? Πάντα θυμόμαστε τον πρώτο μας έρωτα. Το Μέγκα για μας ήταν ο πρώτος μας έρωτας. Δεν ξεχνιέται ποτέ. Έλα τώρα, καλέ, κόβεται το σεξ.